αυτή η κίνηση του Ερντογάν είναι ένα μήνυμα στην ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι, ότι εγώ κάνω μια κίνηση τέτοια που σας ισοπεδώνω ως ιστορία, ως έθνος, ως θρησκεία και ελάτε στη ιστορία εδώ να συζητήσουμε τη βάση της, ας πούμε, της πράξης την οποία ήδη εγώ έχω κάνει πριν έρθετε. Δηλαδή πρέπει να πάει τώρα ο Μητσοτάκης να χαμογελάει, να συζητάει, να κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έτσι. Και ο Ερντογάν να έχει, ας πούμε, μεταβάλει ένα ιστορικό μνημείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Βυζαντινής Ιστορίας σε τζαμί. Παρατήρηση πρώτη, λοιπόν, ότι είναι μια πράξη ταπείνωσης εκ μέρους του Ερντογάν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεύτερη παρατήρηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έπρεπε να ακυρώσει το ταξίδι του και να πει ότι εγώ υπ' αυτές τις συνθήκες δεν έχω να συζητήσω. Εμείς στην Ελλάδα ανοίξαμε ως μειοφύλαμε, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι υπό τις συνθήκες με τις οποίες συμπεριφέρονται οι Τούρκοι δεν έπρεπε να το κάνουμε. Εμείς ανοίξαμε το γενή τζαμί στη Θεσσαλονίκη, ναι, και το τζαμί της Ρόδου για τους, ναι, μουσουλμάνους. Ωραία, να το κάνουμε αυτό αν υπάρχει και αντίστοιχη συμπεριφορά από τους Τούρκους. Δηλαδή να αποδώσουν, ας πούμε, την Αγία Σοφία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να ανοίξουμε και εμείς το γενή τζαμί. Γιατί εμείς ανοίγουμε τζαμιά, οι Τούρκοι μεταβάλλουν τις Ορθόδοξες Εκκλησίες σε τζαμιά? Δεν καταλαβαίνω πού έγινε η δική μας, ας πούμε, προθυμία να μεταβάλουμε, να ανοίξουμε, να δώσουμε στη λειτουργία των μουσουλμάνων τζαμιά τη στιγμή που οι Τούρκοι μεταβάλλουν σε τζαμιά τις δικές μας εκκλησίες. Ιστορικές. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, λέω ότι η Ελλάδα, λοιπόν, προσέρχεται σε διάλογο με την Τουρκία υπό συνθήκες οργανωμένης ταπείνωσης. Θα έπρεπε, λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί δεν έρχομαι έτσι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, ή έστω, λοιπόν, ναι, ας πάει εκεί, αλλά να θέσει το θέμα. Να ξεκινήσει τη συζήτηση λέγοντας, κύριε Πρόεδρε της Τουρκίας, εμείς επιδιώκουμε μεν καλές σχέσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή αυτά που κάνουμε εμείς δεν τα κάνετε κι εσείς. Δεν σας ενοχλούμε, δεν διεκδικούμε τίποτα από εσάς, δεν αμφισβητούμε την κυριαρχία σας και εσείς δεν θα μας ενοχλείτε, δεν θα διεκδικείτε τίποτα από εμάς, δεν θα αμφισβητείτε την κυριαρχία μας. Ναι. Ανοίγουμε εμείς τζαμί, θα ανοίξετε κι εσείς Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έτσι είναι οι διμερείς σχέσεις. Αλλιώς, εάν δεν λειτουργούν έτσι οι διμερείς σχέσεις, είναι σχέσεις υποτέλειας και φιλανδοποίησης. Ναι. Αυτό το μήνυμα εκπέμπει ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη. Ότι εγώ, εσείς ανοίγεις τζαμιά για μας, τους μουσουλμάνους, και εγώ θα κάνω τις δικές Εκκλησίες, θα τις κάνω τζαμιά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήρθαν σχεδόν ταυτόχρονα. Και δεν πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να το δεχτεί, διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκπροσωπεί την αξιοπρέπειά μας, τη συλλογική μας αξιοπρέπεια. Ναι. Δεν πάει να εκπροσωπήσει τη δική του ιδεολογία, σκέψη κτλ. Εκπροσωπεί ένα έθνος. Το έθνος αυτό πολέμησε, έχει σε ποταμούς αίματος για την ελευθερία του. Δεν μπορείς τώρα να πας εκεί και να υποστείς, ας πούμε, αυτή την μεταχείριση από τον Ερντογάν, χωρίς να ανοίξεις το σώμα. Πήγαινε, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, και πες στον Ερντογάν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνατε. Είναι απαράδεκτο ότι κάνατε την Αγία Σοφία τζαμί. Είναι απαράδεκτο ότι καθημερινώς μας αμφισβητείτε την κυριαρχία μας και βγάζετε εμπρηστικούς λόγους με τους οποίους, ας πούμε, μας απειλείτε με μια νέα μικρασιατική καταστροφή. Είναι απαράδεκτο ότι συνεχίζετε να κατέχετε την Βόρεια Κύπρο με τα στρατεύματά σου και τους επίκους σας. Να τα πει αυτά, λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να συμπεριφερόμαστε, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Συμβαίνει. Με τους Τούρκους έχουμε πάρα πολλά θέματα. Βεβαίως να τα βρούμε, αλλά το να τα βρούμε δεν σημαίνει εμείς να δώσουμε στους Τούρκους αυτά που ζητάνε. Σημαίνει να υπάρξει μια αντίστοιχη και από τις δύο πλευρές καλή συμπεριφορά. Εάν, λοιπόν, οι Τούρκοι μας προκαλούν και μας φέρονται με αυτόν τον ελληνικό τρόπο, δεν έχει κανένα λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός ούτε καν να πάει στην Τουρκία. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα και να προσθέσω και κάτι. Ναι. Για τη μετατροπή των χριστιανικών ναών σε τζαμιά που κάνουν οι Τούρκοι, εγώ, λοιπόν, έχω να παρατηρήσω ότι είναι δηλητηριώδης. Οι άνθρωποι αυτοί, ο λαός αυτός, δεν μπόρεσε να φτιάξει δικό του πολιτισμό. Παίρνει, λοιπόν, μηνύα του δικού μας πολιτισμού και τα μεταβάλλει σε δικά του. Γιατί ο ίδιος είναι ανίκανος να δημιουργήσει τα λειτουργήματα που έφτιαξε η βυζαντινή τέχνη, η βυζαντινή ναοδομία και αρχιτεκτονική. Ας κάτσουν να φτιάξουν δικά του τζαμιά. Μα και ο μεγαλύτερος δημιουργός τζαμιών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά ήταν ο Λεύσκος Κωνσταντινόπουλος, ήταν ο Σιμάν, ο οποίος ήταν Έλληνας, εξισλαμισμένος. Επειδή, λοιπόν, δεν μπορούν να φτιάξουν δικά του τζαμιά, μεταβάλλουν και εκκλησίες τις δικές τους σε τζαμιά δικά του. Ναι. Άλλωστε, το είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, είπε ότι χθες ότι τα τελευταία 21 χρόνια έχουμε αναστηλώσει 5.500 μνημεία προγόνων στη χώρα μας. Τι προγόνων, εννοεί τα ελληνικά, έτσι, ναι, αυτό εννοεί. Ναι. Ελληνικούς ναούς,
ελληνικά μοναστήρια, ελληνικά αγιάσματα κτλ. Ό,τι δεν μεταβάλλουν σε αχούρια τα κάνουν τζαμιά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για το θέμα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, γιατί έχει μεγάλη ιστορία αυτή η συγκεκριμένη βυζαντινή μονή της χώρας. Πού είναι λοιπόν η UNESCO να παρέμβει και να πει ότι ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μεταβληθεί, να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, να μεταβληθεί σε τζαμί, να υποστεί τις ζημιές που υφίστανται οι χώροι λατρείας όταν εισέρχονται μαζικά πιστοί κτλ. Είδατε για Σοφιά ότι κινδυνεύει αυτή. Ναι. Κινδυνεύει στατικά δηλαδή, κινδυνεύει έτσι από τον πολύ κόσμο που μπαίνει και προσεύχεται. Πού είναι η UNESCO, παρακαλώ πολύ. Πάντως, χθες βράδυ είχαμε αντιδράσεις από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κύριε Μελετόπουλε. Εντάξει, το Πατριαρχείο δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί το Πατριαρχείο είναι μέσα στο στόμα του λύκου. Γιατί δεν μιλάει λοιπόν ο ΟΗΕ, γιατί δεν μιλάει οι σύμμαχοί μας, οι Ευρωπαίοι, γιατί δεν μιλάνε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Πάντως, το Υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι είναι μια πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα αυτό που έγινε. Ναι, αυτό, κοιτάξτε, είναι μια αφηρημένη ωραιότατη φιλολογική διατύπωση. Η οποία δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Πρακτικό αποτέλεσμα έχουν μόνο οι διπλωματικές ενέργειες. Έτσι, δηλαδή, να καλέσει τον Τούρκο πρέσβη και να του κάνει παρατήρηση. Να ακυρώσει το ταξίδι στην Άγκυρα. Να αναβάλει το ταξίδι. Δεν λέω να το ακυρώσει, να το αναβάλει. Να ακυρώσει την. Να κάνει λοιπόν Ορθόδοξη Εκκλησία το γενή τζαμί στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η απάντηση. Κάνετε εσείς τις εκκλησίες μας τζαμιά. Θα κάνουμε κι εμείς τα τζαμιά εκεί. Το κάνουμε λοιπόν Εκκλησία. Ναι. Θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί με μια απλή ανακοινωσούλα της πλάκας το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να καθαρίσει με το θέμα του αυτό το φοβερό το οποίο έγινε με τη μνήμη της χώρας. Τα είπατε όλα, κύριε Μελετόπουλε. Και βλέπουμε και ένα τεράστιο κύμα αγανάκτησης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χθες που έγινε όλο αυτό και ανακοινώθηκε. Διότι δυστυχώς, πάρα πολύ σωστά, και εγώ είμαι πάρα πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, δυστυχώς, επειδή λοιπόν ο τύπος κατά κάποιο τρόπο συμπλέει και συνάδει με την κυβέρνηση απολύτως σε έναν βαθμό πρωτοφανή σε ελληνικά χρονικά. Εγώ διαβάζω εφημερίδες από την εποχή της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Ναι. Διαβάζω από τότε. Λοιπόν, ποτέ δεν έχω δει τέτοιου είδους απίστευτη ομοφωνία, απίστευτη σύμπλευση, απίστευτη ας πούμε υποβάθμιση ειδήσεων, απίστευτη συστημική ας πούμε καθοδήγηση του τύπου. Λοιπόν, άρα λοιπόν μετατίθεται ο δημόσιος διάλογος στο επίπεδο των μέσων κοινωνική δικτύωση. Ο κόσμο δεν διαβάζει τι εφημερίδε, δεν ακούει τι ειδήσει των συστημικών τηλεοπτικών σταθμών, πηγαίνει στα μέσα κοινωνική δικτύωση και εκεί βλέπει την αλήθεια για το πώ σκέφτεται ο κόσμο. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι, ας πούμε, αυτό που λέμε πολιτικό σύστημα θα βιώσει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη στι ευρωεκλογέ ακριβώ για όλου αυτού του λόγου. Διότι δεν εκφράζεται δημοσίω ο δημόσιο διάλογο. Ναι. Κύριε Μελετόπουλε, τώρα μιας που σας έχουμε μαζί μας, εδράτουμε της ευκαιρίας να ρωτήσω, γιατί έχουμε μπει τώρα και στην τελική έτσι, ευθεία για τις ευρωεκλογές. Τα εθνικά θέματα θα τεθούν έτσι, στην ατζέντα των ευρωεκλογών, λέτε, ή βλέπετε, εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε? Βλέπω μια πορεία προς τις ευρωεκλογές, ναι, όπου απουσιάζει κάθε συζήτηση για την Ευρώπη, κάθε συζήτηση για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, κάθε συζήτηση για τα μεγάλα μας εθνικά θέματα. Και κυριαρχούν φεδρά θέματα, κουτσομπολιά, προσωπικές ας πούμε αναφορές, ας πούμε δημοσκοπικές εκτιμήσεις 8ης κατηγορίας, μια προσπάθεια πρόβλεψης η οποία δεν αποσκοπεί στο να ενημερωθεί το κοινό για την, ας πούμε, την κοινή γνώμη, αλλά περισσότερο για να επηρεαστεί και το κοινό υπό το κράτος σε αυτό προβλέψεων, γιατί η πρόβλεψη, η πρόγνωση, η δημοσκόπηση. Έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι να αποτυπώσεις λοιπόν τι σκέφτεται και τι προτίθεται να κάνει η κοινή γνώμη. Και η άλλη είναι να μην αποτυπώσεις την κοινή γνώμη, να προσπαθείς να την επηρεάσεις προβάλλοντας μια παράσταση νίκης, μια παράσταση ήττας κτλ. Αυτό που κυρίως γίνεται στην Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, αυτά βλέπω στις ευρωεκλογές. Είναι εντελώς απούσα οποιαδήποτε σοβαρή πολιτική συζήτηση. Ναι, αυτό όμως είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό? Οι ευρωεκλογές έχουν μια κρισιμότητα και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη επίσης. Οι ευρωεκλογές βεβαίως και έχουν κρισιμότητα, διότι εμείς με την ψήφο μας θα στείλουμε στην Ευρώπη κάποιους ανθρώπους, ναι, να μας εκπροσωπήσουν. Σωστά. Να πούνε την άποψή μας. Να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τι σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί για αυτά που λέω τώρα? Δηλαδή, έχουν άποψη για το πώς πρέπει κάποιος να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη?
Ποια θέματα φροντίζει να προωθήσει, τίποτα. Απόντα, όλα αυτά τώρα που συζητάμε είναι τελείως απόντα τη συζήτηση. Μάλιστα. Και όχι μόνο απόντα τη συζήτηση, δηλαδή από τα πάνελ που γίνεται κτλ. Αλλά και βλέπω λοιπόν εγώ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως αυτά που ας πούμε, πρόσχεται στην κυβέρνηση κτλ., ότι η συζήτηση είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καμία συζήτηση για το, ας πούμε, τι θέση θα πάρει η Ελλάδα στο, στα μεγάλα θέματα της Μέσης Ανατολής, το Ουκρανικό, την η ευρωπαϊκή οικονομία, την ελληνική οικονομία μέσα στην Ευρώπη, έτσι, την, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι ότι, τα κονδύλια τα οποία θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μέλη. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα για τη μετανάστευση, καμία συζήτηση. Το μέγα θέμα της μετανάστευσης που κινδυνεύει να πεινάξει στον αέρα την Ευρώπη. Καμία συζήτηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.